Έτος 2010. Η χώρα μας κλειδονίζεται από την οικονομική κρίση. Το βάρος των μνημονίων λυγίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Και κάπου εκεί βεβαίως ξεφυτρώνουν οι αντιμνημονιακές φωνές. Μία από τις ισχυρότερες, αυτή του Γιώργου Τράγκα. Φωνάζει ότι το μνημόνιο αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική υποχώρηση. Ενώνει τη φωνή του με εκείνους που ζητούν την αποχώρηση από την Ευρωζώνη και την επιστροφή της Ελλάδας στην δραχμή. Η δραχμή θα μας σώσει, λέει. Όπως θα αποδειχθεί αργότερα από την περιουσία του στο εξωτερικό όμως, ο ίδιος δεν είχε τότε τίποτα να χάσει. Αντίθετα, αν η χώρα γύριζε στην δραχμή, θα είχε πολλά εκατομμύρια να κερδίσει. Για κάποιον με περιουσία, ακίνητα, καταθέσεις και χρυσό στο εξωτερικό, η φθηνή Ελλάδα της δραχμής θα ήταν στη συνέχεια ένας πραγματικός οικονομικός παράδεισος. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δύναμη λίγο, την οποία την έδειξε με τον καλύτερο τρόπο, με την αντιμνημονιακή του ρητορική. Εκεί ήταν, νομίζω ότι η περίοδος του αντιμνημονιακού αγώνα του λεγόμενου, ήταν η περίοδος που όλη αυτή η Ελλάδα βγήκε στον αφρό, επικράτησε. Μέσα εκεί οι διάφοροι τράγκες παίζουν το ρόλο τους και πρωταγωνιστούν. Δηλαδή, είναι, θα λέγαμε ότι αυτοί είναι οι ιδεολογικοί καθοδηγητές αυτού του κινήματος. Το οποίο αυτό το κίνημα τι ήταν; Ήταν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα κατατρεγμένη, την οποία την κατατρέχουν οι πάντες. Όλος ο άλλος κόσμος γύρω μας αντιμετωπίζει εχθρικά. Και εκεί πέρα ήταν και, αν θέλετε, και η πονηριά του Τράγκα. Είναι ότι ο Τράγκα δεν έχει εμπλακεί πολιτικά. Δεν έχει κατέβει στο πολιτικό στίβο. Είναι κριτής. Μιλάει, είναι μία φωνή που την ακούς, σχεδόν επιστημονική φαντασία. Μία φωνή που την ακούς στο ραδιόφωνο. Δεν υπήρχε περίπτωση την εποχή εκείνη να έμπαινε σε ταξί 8 ή 9 η ώρα το πρωί και να μην ακούγες τη φωνή του Τράγκα. Σε κυνηγούσε. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο σαν ένα φάντασμα, μιλάμε για μεγάλο αδελφό, αυτός ήταν ο μεγάλος αδελφός. Σε κυνηγούσε και συζητούσε συνέχεια τον λόγο. Ο Τράγκας εκεί πρωταγωνίστησε. Ήταν ένας από τους πρωτοψάλτες αυτής της ιστορίας. Και νομίζω ότι εκεί πέρα κέρδισε πάρα πολλά. Γιατί ήταν αντιμνημονιακός, πιστεύετε εσείς; Τώρα αποδεικνύεται, με τα περιουσιακά του στοιχεία που βγαίνουν στη φόρα, ότι είχε και άλλους λόγους, πολύ πιο πρακτικούς, διότι όντως αν είχε η Ελλάδα περάσει τη δραχμή, ο Τράγκας θα μπορούσε να έχει αγοράσει τη μισή Ελλάδα, ας πούμε. Ναι.